Κύριε Αβράμου, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Πώς Ευχαριστώ είστε? για την φιλοξενία. Αντιστοιχίστε μας κι εσείς, γιατί ωραία. Ρουθούνι δεν άνοιξε για τα διόδια στις Σέρες. Καλοδεχούμενα να είναι. Πολύ ωραία. Να μειώσουμε και την τιμή των Βουλγάρων που πληρώνουν. 6 ευρώ είναι. Τι? 6 ευρώ είναι το Βουλγάρικο. Το εβδομαδιαίο. Τι εννοείτε 6 ευρώ το Τα διόδια, ναι. Γιατί είναι 6 ευρώ? 6 ευρώ δεν είναι. 2,40 δεν πληρώνουν εκεί πάνω? Όχι, όχι, ενώ μέσα στη Βουλγαρία, τη βινέτα που είπατε. Α, το εβδομαδιαίο είναι 6,40. Ναι, έτσι νομίζω. Δεν τα ξέρω, συγγνώμη, γιατί μου λέγανε κάτι. Και το πρόστιμο είναι 35 ευρώ. Επειδή λέει, ναι, η μπινιέτα πια μου είπαν ότι βγαίνει από το διαδίκτυο. Επομένως, αν πας εκεί, λέει, δεν μπορείς να τη βγάλεις. Αυτοί όμως έχουν ένα κόλπο που σε σταματάνε αμέσως μόλις εντοπίσουν ότι δεν έχεις αυτό το. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Κάθεται μία κλούβα εκεί πέρα και βλέπει τους αριθμούς κυκλοφορίας. Οπότε κατευθείαν. Δηλαδή, τι ετοιμότητα, τρελή. Και σου βάζουν πρόστιμο το οποίο λέει πρέπει να πληρώσει επιτόπου. Επιτόπου 35 ευρώ με κάρτα. Α, και με κάρτα, όχι ευρώ. Ένα. Γιατί ευρώ? Γιατί είναι εξελιγμένη. Είναι εξελιγμένη ή. Ναι, είναι εξελιγμένη. Γιατί αλλιώς, άμα του τα έδινε ευρώ, μπορεί να του έδινε 20 και να έλεγε πάρτε στην τσέπη σου και την γλιτώνω. Έτσι. Ωραία. Όχι, είναι ξύπνοι οι Βούλγαροι. Εμείς θα του κάνουμε μείωση. Αυτοί θα μας αρπάζουν με την τσιμπίδα του. Δεν ξέρω πώς το κανονίζουν. Και εμείς θα του κάνουμε μείωση. Γιατί. Πάμε λίγο στα δικά σας, γιατί και με τα δικά σας δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη εκεί στη Συνδική, στο Δήμο. Εσείς τώρα σας έχουμε εδώ ως απλό πολίτη. Ναι, βέβαια. Ως απλό πολίτη. Ναι. Πρώην υποψήφιος. Λίγο. Ναι, εντάξει. Σαν πολίτης εδώ. Ναι, ωραία, κανονικά. Άντε, επαρχίστε να μου τα λέτε τώρα. Τι, τι εσείς μου είπατε ότι έχετε στα χέρια σας κάποια χαρτιά από την αποκεντρωμένη. Αυτό το θέμα έχει τραβήξει πάνω από ένα μήνα περίπου. Κουραστήκαμε, είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι, ναι, εντάξει, και οι διαδικασίες είναι τέτοιες που. Μέχρι να βρεθούν κάποια στοιχεία χρειάζεται κάποιος χρόνος, ναι. Και όσο και όταν υπάρχει και χρονοτριβή από κάποιες υπηρεσίες, είναι αυτονόητο ότι θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο. Ωραία, πάρτε το θέμα αλλά από την αρχή αυτά, και γρήγορα για να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι βρέθηκαν τα στοιχεία. Έχω φέρει μάλιστα και οπτικό ακουστικό υλικό, αν μπορούμε να το δούμε. Ποιο έχω φέρει και οπτικό, έγγραφα. Το οπτικό ακουστικό τι είναι? Έχω βίντεο από τη διαδικασία της ορκομοσίας, από τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου και το πώς ψήφισαν οι εμπλεκόμενοι τέλος πάντων Δημοτικού Συμβουλίου. Για να καταλάβουμε όμως. Ναι. Το πρώτο συμβούλιο που έγινε, δηλαδή η ορκομοσία, ναι. Συμφωνούμε οι πάντες ότι ένας Δημοτικός Σύμβουλος έλειπε. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Ξαναεπανέλθεστε εσείς μετά από δύο μέρες. Εδώ βλέπουμε μετά την ορκομοσία ακολούθησε η υπογραφή των πρακτικών. Βλέπετε εδώ αυτό, ο κύριος Μαυροφρίδης είναι, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος του κύριου Δομουχτσίδη. Βάζει στο πρακτικό δύο υπογραφές. Είναι ένα τυχαίο δείγμα, το οποίο όμως έχει μεγάλη σημασία. Δύο υπογραφές, τι υπέγραφε? Δύο δηλαδή. Πρακτικά. Σύμφωνα με τον νόμο, εδώ υπογράφει ο κύριος Αθανασιάδης. Κρατήστε, ναι, το όνομά του. Βλέπετε εδώ πέρα, Αθανασιάδης. Υπογράφει ένα πρακτικό. Και αμέσως μετά βάζει υπογραφή στο δεύτερο πρακτικό. Έτσι. Ναι, λοιπόν, ήταν μια διαδικασία που πήγαιναν κατά τύχη χωρίς καμιά συγκεκριμένη σειρά και υπέγραφαν όλοι οι κοινοτικοί και οι δημοτικοί σύμβουλοι τα πρακτικά. Ωραία. Στη συνέχεια ακολουθεί ο κύριος Λούγκος, αν θυμάμαι καλά, και αυτός ακριβώς στο ίδιο πρακτικό, χωρίς να γυρίσει σελίδα, υπογράφει το πρώτο πρακτικό και μετά το δεύτερο. Ωραία. Αυτή ήταν η διαδικασία των πρακτικών της ορκομοσίας. Την πρώτη συνεδρία, έτσι, ορκομοσία. Εδώ λοιπόν κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο κύριος Δημόπουλος δεν υπέγραψε. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί να το αποδείξει κανένας για τη στιγμή που δεν υπάρχει συνεχής ροή. Αυτό το βίντεο είναι από τη γραφίδα της Συνδικής, ναι, το οποίο το ανάρτησε στην ιστοσελίδα. Ωραία, άρα δεν ξέρετε αν ισχύει ότι. Μπράβο, και αν μπορώ, ήταν εκεί ο κύριος Δημόπουλος. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει 100% αν υπογράφηκε ένα πρακτικό ή αν ήταν στην ορκομοσία κάποιος. Όμως. Καλά, εντάξει τώρα, δεν είστε και αμάν οι 100 δημοτικοί σύμβουλοι που δεν είδαν οι συνάδελφοι αν ο κύριος Δημόπουλος. Με τη σειρά. Επειδή όλα τα γεγονότα είναι ένα σκόρπιο puzzle, ναι, σιγά σιγά θα αρχίσουμε, θα τα μαζεύουμε, ωραία, θα βάζουμε τα κομμάτια στη θέση τους και θα αποκτήσουμε όλη δηλαδή, την εικόνα. Δηλαδή, μου λέτε, κύριε Αβράμη, ότι αν είχατε μόνο το συγκεκριμένο βίντεο, δεν θα ήσασταν σίγουροι ότι ο κύριος Δημόπουλος δεν ήταν εκεί. Και να ήμουν σίγουρος εγώ προσωπικά, δεν θα μπορούσα να αποδείξω κάτι έτσι ώστε να εκτεθώ σε συνέχεια και να μου πούνε. Έτσι, είναι, καταλαβαίνετε. Είναι κάποια πράγματα που είναι λεπτά και έχουν να κάνουν και με άλλα ζητήματα. Λοιπόν, αποδεδειγμένα λοιπόν αυτή ήταν η διαδικασία, ο κύριος Δημόπουλος δεν ορκίστηκε. Ναι. Γίνεται το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, γίνεται το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Την Κυριακή τώρα, πάτε την για Κυριακή, να εκλέξετε την Προεδρία. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Δημόπουλο. Ο κύριος Δημόπουλος λοιπόν σηκώνεται, ναι, έτσι, πάει μέσα στην κάλπη, ναι, έχει μια διαδικασία, ένα-δύο λεπτά. Ο Κρυζοβάλης είναι ο κύριος Δημόπουλος, ναι, είναι αυτός, έτσι, που πέρασε, ναι. Λοιπόν, πέρασε λοιπόν. Και ψήφισε κανονικότατα. Για Προεδρία. Καταρχήν, ναι, ακριβώς. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω καταρχήν, ότι εδώ υπάρχουν στην ίδια στιγμή, στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, ναι, γίνανε δύο δημοτικά συμβούλια.
Το ένα είναι η ειδική συνεδρίαση που εκλέγει το Προεδρείο, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεδριάσει κανονικά. Πολύ ωραία. Μόλις τελειώνει αυτή η διαδικασία, αμέσως μετά αρχίζει η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, η οποία εκλέγει η Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητος. Καλώς έγιναν αυτά. Καλώς γίνανε, καμία αντίρρηση. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Δημόπουλο να ψηφίζει στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί εκεί έγινε η διαδικασία με κάλπη. Ωραία. Έτσι, στην Οικονομική Επιτροπή. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ο κύριος Δημόπουλος να το ρίχνει το ψηφοδέλτιο και κατευθύνεται στη θέση του. Ναι. Έτσι, το πρώτο συμβούλιο, στο πρώτο συμβούλιο της ειδικής συνεδρίασης δηλαδή για την εκλογή την Προεδρείου, Κυριακή δηλαδή. Στον ίδιο χώρο που βλέπουμε τώρα, στην ίδια μέρα και ώρα, έγινε διανατάσεις των χερών. Λοιπόν, πραγματικά σήκωσε το χέρι ο κύριος Δημόπουλος, όπως όλοι οι υπόλοιποι, ψηφίστηκε, εκλέχθηκε το Προεδρείο. Ναι. Όλα καλά. Θα συνεχίσει λίγο το βίντεο όμως. Αφού κάθισε ο κύριος Δημόπουλος στο. Το έχουμε, παιδιά, το. Αφού κάθισε λοιπόν κάτω, ξαφνικά δείτε μια κίνηση την οποία. Πού είναι ο κύριος Δημόπουλος τώρα στην. Εδώ, λοιπόν, εδώ είναι. Ξαφνικά λοιπόν ο κύριος Δημόπουλος. Αμάν. Το έχει κόψει. Ναι. Ναι. Σηκώθηκε λοιπόν, πήγε. Πέρα. Πήγε αριστερά στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Μιλιάδη. Νάτος. Και υπέγραψε κάτι. Αυτό που υπέγραψε λοιπόν. Ναι. Φαίνεται ότι είναι το πρακτικό το οποίο αυτός έχει υπογράψει. Μέσα στη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι τίποτα, διότι όλες αυτές οι διαδικασίες ορκομοσίας των Δημοτικών Συμβούλων ακολουθούνται από ένα πρακτικό. Μισό, θα πάμε στο πρακτικό. Α. Εδώ είναι η πρώτη συνεδρίαση για εκλογή Οικονομικής Επιτροπής. Έχει προηγηθεί η ψηφοφορία για την εκλογή Προεδρείου, στην οποία. Εκλογή του Προεδρείου, ο κύριος Δημόπουλος δεν είχε υπογράψει. Ναι, αλλά ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν υπέγραψε πρωτόκολλα και τέτοια, απλά σημείωσε, λέει, το mail του. Ας μας δείξουν λοιπόν το έγγραφο αυτό, γιατί το πρωτόκολλο το έχω εδώ πέρα. Το πρωτόκολλο το έχω εδώ πέρα και δίπλα στα πρωτόκολλα δεν υπάρχει κανένα email. Όχι, δεν είχε mail ο κύριος. Εάν δούμε λοιπόν το τρίτο βίντεο που είναι χαρακτηριστικό του τι συμβαίνει εκεί πέρα, αν είναι δυνατόν να το δούμε. Βεβαίως, θα το δούμε. Λοιπόν, για να αρχίσουμε να κλείνουμε με τις εικόνες και να πάμε μετά στην διαδικασία. Το τρίτο βίντεο λοιπόν αφορά. Κάποιον άλλον δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Αθανασιάδη, ο οποίος και Αθανασιάδης. Ναι. Τι κάνει ο Αθανασιάδης. Μισό λεπτό. Εδώ είναι. Όχι, το άλλο βίντεο. Το άλλο βίντεο, παιδιά, το τελευταίο. Ναι, τι, το, δεν βίντεο, το βίντεο 2. Ναι. Για πείτε μου, τι κάνει ο κύριος Αθανασιάδης. Ο κύριος Αθανασιάδης, λοιπόν, ενώ η διαδικασία της εκλογής του Προεδρείου είναι σε αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Φυτακουρίδου και του προεδρεύοντος κυρίου Κορονίδη, για την διαδικασία αν θα είναι φανερή εδώ, αν θα είναι φανερή ή μυστική ψηφοφορία, αν μπορούμε να δώσουμε ήχο εδώ πέρα θα ήταν ενδιαφέρον. Μπορούμε να δώσουμε ήχο. Τι λένε, δεν ξέρω, παιδιά, έχουμε ήχο. Διαβάστε τη δεύτερη φάση, τι λέει ήχο. Από έλεγχο που έχει γίνει από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, εάν έχουν υπογραφεί, κύριε Πρόεδρε. Μπορείστε. Και από τη τηλέφωνο που κάνουμε στους ανθρώπους γραμματείς των διευθύνσεων της αποκεντρωμένης. Δεν ήθελα να γίνω. Εγώ δεν έκανα σε αυτό. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Αθανασιάδης δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο ορκομοσίας. Το υπογράφει, κύριε Αθανασιάδη. Όχι, υπογράψει. Εξηγήστε μου λίγο τώρα, γιατί πέσανε πολλές υπογραφές. Εγώ δεν κατάλαβα, μπερδεύτηκα. Έτσι, από εδώ λοιπόν ξεκίνησε. Όχι, ένα λεπτό. Ναι. Ο Δήμαρχος. Τι κάλεσε τον κύριο Αθανασιάδη. Αυτό θα σας εξηγήσω ακριβώς. Η διαδικασία λοιπόν, μέσα στη διαδικασία της εκλογής του Προεδρείου, υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Κορονίδη και της κυρίας Φυτακουρίδου για το πώς θα είναι η διαδικασία μυστική ή φανερή. Ωραία. Κατά τη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης, ξαφνικά και χωρίς κανέναν λόγο, παρεμβαίνει ο Δήμαρχος και λέει το εξής. Από έλεγχο που έχει γίνει από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, εννοεί τον κύριο Μιλιάδη,
Αν έχουν υπογραφεί, κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται στον Πρόεδρε Άβοντα, αν έχουν υπογραφεί, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Αθανασιάδης δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο ορκομοσίας. Δεύτερος Δημοτικός Σύμβουλος δηλαδή που δεν έχει υπογράψει. Θα το υπογράψετε, λέει κύριε Αθανασιάδη, και τον ευνηδιάζει. Τον κύριο Αθανασιάδη, κυρία Μωραίτη, τον είδαμε στο πρώτο βίντεο να υπογράφει. Το είδαμε προηγουμένως. Θυμάστε που σας είπα, κρατήστε σωστά, το όνομα. Κρατήστε το όνομα του κ. Αθανασιάδη. Λοιπόν, ο κ. Αθανασιάδης υπέγραψε. Γιατί παρενέβη ο κ. Δήμαρχος και είπε τον κύριο Αθανασιάδη ότι δεν υπέγραψε γιατί, το πρακτικό. Γιατί, κύριε Αβράμη, μου παρενέβη. Θα τα συνδέσουμε όλα μαζί σιγά σιγά. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε γιατί. Όχι, κάπου πάει το μυαλό. Όχι. Μέχρι στιγμής εννοώ τη συγκεκριμένη ημέρα και χρόνο. Να του ο κύριο Αθανασιάδη. Ο οποίο υπέγραψε πάρα πολύ ωραία δύο πρακτικά και στη συνέχεια στο επόμενο βίντεο υπέγραψε δύο πρακτικά. Ωραία. Αυτό δημιουργεί μία ένα ερωτηματικό το οποίο όμως δεν μπορεί κανείς να καταλάβει περί τίνους πρόκειται. Ναι. Έρχεται λοιπόν το δεύτερο περιστατικό που αφορά τον κύριο Δημόπουλο. Μάλιστα. Ο κύριο Δημόπουλο μπαίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχει ορκιστεί. Ναι. Στην ειδική συνεδρίαση του Προεδρείου, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως σας είπε χθες η κυρία Φυτακουρίδου. Ναι. Δεν ναι, έχει ορκιστεί. Ναι. Γίνεται λοιπόν η ψηφοφορία, γίνεται η εκλογή του Προεδρείου και φεύγουν μέσα από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τον κύριο Δημόπουλο Δήμαρχος και με τον κύριο Παναγιωτίδη. Πηγαίνουν, ορκίζονται, αφού έχει προηγηθεί η ειδική συνεδρίαση, και ξαναμπαίνουν μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και υπογράφει το πρωτόκολλο, το πρακτικό ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, του κυρίου Μιλιάδη, καλά, ο κύριος Δημόπουλος. Τώρα, ένα λεπτό. Εγώ περιγράφω τα περιστατικά. Πώς τώρα, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτοκαρφώθηκα, ναι. Μα είναι δυνατόν να τον ορκίζει μετά και αντί να, τώρα, εδώ, να έχει το πρωτόκολλο εκείνο εδώ, το υπογράψει. Θα δείτε και άλλα, και άλλα πράγματα τα οποία άλλα. Όσο αστεία είναι, όσο αστεία φαίνονται, είναι τόσο τραγικά δυστυχώς. Είναι δυστυχώς δηλαδή, έτσι τα πράγματα. Σιγά σιγά ένα-ένα. Λοιπόν, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τι γίνεται με τον Δημόπουλο και αρχίζουν οι φήμες να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όπως ξέρετε κτλ., ότι αυτός δεν έχει ορκιστεί. Ναι, αλλά όπως σας είπα στην αρχή, δεν μπορεί κανείς να το επιβεβαιώσει αυτό με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Βγαίνει λοιπόν στις 29 του μήνα στον κύριο Κώτα ο κύριος Παναγιωτίδης στην ραδιοφωνική του συνέντευξη και ομολογεί ότι πράγματι ο κύριος Δημόπουλος στις 30 του μηνός δεν ήταν παρόν. Άρα λοιπόν τα θέματα έχουν λυθεί. Αφού δεν ήταν λοιπόν, δεν ορκίστηκε. Δεν ορκίστηκε 30 του μηνός. Τώρα το θέμα είναι πότε ορκίστηκε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Κυριακή. Ακριβώς. Το θέμα είναι πότε ορκίστηκε. Από ό,τι σας είπα προηγουμένως, ναι, λοιπόν. Την Κυριακή όμως πότε ορκίστηκε, πριν ψηφίσει ή μετά. Ανάμεσα στις δύο ψηφοφορίες. Στην διαχειρός ανατάσσεως ψήφισε χωρίς να είναι ορκισμένος και στην επόμενη ψηφοφορία στην κάλπη ήταν ήδη ορκισμένος στο ενδιάμεσο διάλειμμα που υπήρχε μεταξύ των δύο δημοτικών συμβουλίων. Ναι, έτσι. Αλλά στην εκπομπή εκεί στο ράδιο Συντική και στον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Κώτα, ο κ. Παναγιωτίδης είπε ότι ορκίστηκε πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση. Εσείς μου λέτε ενδιάμεσα τον δύο. Ναι, αλλά δημοτικοί σύμβουλοι λένε ότι ενδιάμεσα πήγε και ψήφισε και ορκίστηκε. Έτσι, υπάρχουν μαρτυρίες δημοτικών συμβούλων που λένε τον πήρε ο Δήμαρχος, τον πήγε μέσα και ορκίστηκε μέσα. Και θα σας εξηγήσω και γιατί ο κ. Παναγιωτίδης είναι μόνο αυτόν γκολ. Λοιπόν, εκτός από το ότι έκαψε το σύμβουλό του, έτσι, λοιπόν, έκανε και άλλα αυτόν γκολ. Δείτε λοιπόν τι έκανε στη συνέντευξη τον κύριο Κώτα. Σας το είπα νομίζω και άλλη φορά. Δεν ορκίστηκε, λέει. Καταρχήν αυτά που λένε αφορούν τον κύριο Δημόπουλο, ο οποίος λέει είναι εκλεγμένος σύμβουλος από την Κερκίνη, ο οποίος την ημέρα της ορκομοσίας δήλωσε αδυναμία. Ποια αδυναμία? Δεν γνωρίζουμε ποια αδυναμία δήλωσε. Ναι, γιατί το πρωτόκολλο δεν έχει αιτιολογία αδυναμίας. Αυτό είναι το θανατηφόρο. Θα δούμε αυτό το τελευταίο έτσι. Και λέει, ενημερώθηκε η πρόεδρος. Ποια πρόεδρος? Δύο μέρες πριν γνώριζε ο κύριος Παναγιωτίδης ότι υπήρχε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξέραμε αν θα είναι άντρας ή γυναίκα. Σωστά. Άρα λοιπόν τι έγινε? Και αφού δεν έχει ορκιστεί. Η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Ότι? Ότι ορκίστηκε ενδιάμεσα στα δύο συμβούλια και αφού εκλέχθηκε η πρόεδρος, μετά ξέραν ποια είναι η πρόεδρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό. Και αφού τα ομολόγησε ο κύριος Παναγιωτίδης, αυτονόητα λοιπόν μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Ποιος είναι ο δρόμος λοιπόν? Σταματάνε λοιπόν τα ντοκουμέντα, τα οπτικοακουστικά και μετά μπαίνουμε στα υπόλοιπα στοιχεία που προσπαθούμε. Αυτά τα βίντεο εσείς από πού τα βρήκατε, λέγοντα? Αυτά όλα εδώ πέρα είναι από τη γραφίδα της Συντικής. Από τη γραφίδα της Συντικής. Τα οποία τα έχει δημοσιεύσει στο προσωπικό του, στον ιδιωτικό του ιστότοπο, ο κύριος Κατσαρός. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η δημιουργία όλη αυτή τη ιστορία. Εσείς που είπατε να θυμάμαι το όνομα του κυρίου Αθανασιάδη, εγώ ναι. Καλώ τους τηλεθεατές να θυμούνται το γραφείο Συντικής και του κυρίου Κατσαρού. Γιατί και αφού μας αποχαιρετήσει ο κύριος Αβράμης, εμείς θα το συνεχίσουμε λίγο το θέμα. Όλα τα στοιχεία αυτά εδώ πέρα αντλήθηκαν και ξεκίνησε αυτή η ιστορία από τις δημοσιεύσεις του κυρίου Κατσαρού. Μπράβο, εάν δεν τις είχε αναρτήσει και αν δεν έβγαζε
στην αρχή λίγο διστακτικά και μετά πιο επιθετικά στοιχεία ότι πράγματι έγιναν κάποια τέτοια πράγματα, προφανώς η αλήθεια είναι ότι δεν θα έπαιρνε κανένας χαμπάρι και θα ήταν όλα καλώς γινόμενα και θα τελείωνε η υπόθεση. Ωραία. Αφού λοιπόν στις 29 του μηνός ομολόγησε ο κύριος Παναγιωτίδης ότι δεν έχει ορκιστεί στις 30 του μηνός Αυγούστου ο σύμβουλος του Δημόπουλος, η πρώτη κίνηση λοιπόν που έκανε η παράταξή μας με επικεφαλή τον κύριο Λούγκο, λοιπόν, ήταν να πάει αμέσως να πάει στο Δήμο Συνδικής. Ναι. Απευθύνθηκε λοιπόν με αίτησή του στο Δήμο Συνδικής στις 30 Σεπτεμβρίου. Ναι. Έτσι, μετά τη συνέντευξη του κυρίου Παναγιωτίδη και λέει: ζητώ να μου χορηγήσετε αντίγραφο του πρακτικού της ορκομοσίας 30 του μηνός. Της πρώτης. Ακριβώς. Ωραία. Πράγματι, μετά από 2 ημέρες, ο Δήμος Συνδικής μας δίνει το πρακτικό. Ναι. Αυτό εδώ είναι το πρακτικό, το οποίο λέει: στις 30 του μηνός και ώρα 6, ορκίστηκαν κτλ. Κτλ. Ό,τι προβλέπεται να γράφει το πρακτικό. Ναι. Και βλέπουμε με μεγάλη έκπληξη, φαρδιά πλατιά, την υπογραφή του κυρίου Δημόπουλου. Στο πρακτικό της 30 του μηνός. Επομένως, αφού έχει υπογραφή, σίγουρα δεν έχει αιτιολογία γιατί λείπει. Έτσι. Από τη στιγμή που έχει υπογραφή, σημαίνει ότι ήταν 30 του μήνος εκεί. Ναι. Από τη στιγμή που δεν ήταν εκεί πέρα, η υπογραφή αυτή εδώ πέρα δεν μπήκε εκεί που έπρεπε. Η υπογραφή, ωστόσο, εσείς πώς το βλέπετε, είναι του κυρίου Δημόπουλου. Α, δεν τα γνωρίζω αυτά, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Έχουμε και πλαστογραφία μεταξύ άλλων. Αυτά θα τα κάνουν άλλοι, θα τα δουν. Ναι. Λοιπόν, πάντως υπάρχει υπογραφή του κυρίου Δημόπουλου, το οποίο. Δεν είναι με τα υπόλοιπα γεγονότα που σας αναφέρω. Υπάρχει υπογραφή και δεν υπάρχει το αιτιολογικό απουσίας. Όχι, όχι. Α, ναι, ναι, σωστά. Κανονικά θα έπρεπε εδώ στο πρακτικό να γράφει δίπλα απόν. Απόν και με αιτιολογικό. Έτσι. Το αιτιολογικό δεν ξέρουμε γιατί δεν ήρθε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά εδώ σε αυτό θα έπρεπε να υπάρχει. Μόνο απόν, τίποτα άλλο. Μόνο απόν. Γιατί και αιτιολογικό. Όχι, αιτιολογικό, όχι. 30 του μηνός έγινε ορκομοσία. Αν κάποιος πριν από 10 λεπτά έπαθε ένα ατύχημα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι απόν. Έχει το δικαίωμα. Βάσει του νόμου να αιτιολογήσει μετά. Αλλά μέχρι στιγμής είναι απόν. Ναι. Ωραία, το καταγράφουμε αυτό λοιπόν. Είναι απόν και έχει υπογράψει σε ένα πρακτικό το οποίο είναι απόν. Το οποίο, όπως μας διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος, το έλεγξε ο κύριος Γενικός Γραμματέας. Έχει σημασία το τι είπε ο κύριος Δήμαρχος. Μα πώς το έλεγε, αφού δεν είχατε Γενικό Γραμματέα. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Θα σας πω. Ναι, δεν είχαμε και Γενικό Γραμματέα. Είναι όμως σημαντικό γιατί ο κύριος Δήμαρχος ισχυρίζεται ότι αφού λέει τον κύριο Αθανασιάδη, γι' αυτό το συνδέω με τον κύριο Αθανασιάδη, μας λέει αφού έλεγξε ο Γενικός Γραμματέας τα πρακτικά, διαπίστωσε ότι δεν έχετε υπογράψει. Άρα ελέγχθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα. Μην τα ρίχνω σε κανέναν υπάλληλο εκεί πέρα στο πίσω. Στο πρώτο έγγραφο που έχει το ορκομοσίες ο κύριος Αθανασιάδης έχει υπογράψει. Βεβαίως. Να την υπογραφή. Τότε τι έλεγχο έκανε ο γραμματέας. Γιατί θέλω να σας πω ότι τα πράγματα πήγαν να τα θολώσουν με έναν δίθεν σύμβουλο του Αθανασιάδη, με έναν σύμβουλο του Αθανασιάδη ότι δίθεν πιθανό δεν υπέγραψε για να δικαιολογήσουν και την παρουσία του Δημόπουλου. Γιατί είχατε πρόβλημα εσείς αν ήταν απόν ο Δημόπουλος ή ο Αθανασιάδης. Ναι, αλλά αν υπέγραφε 2 φορές ο Αθανασιάδης μπορούσε να υπογράφει και ο Δημόπουλος. Λέω εγώ. Αλλά όμως, έτσι, κάνω περίεργες σκέψεις. Περίεργες σκέψεις δεν κάνετε εσείς, κάνουμε εμείς. Γιατί αν ο Δήμος Συνδικής έχει τη δυνατότητα να υπογράφει ο καθένας 2 φορές σε κάτι εντελώς απλό που είναι μια διαδικασία ορκομοσίας και που ο νόμος σου δίνει το δικαίωμα να μην είσαι εκείνη την ημέρα και εντός 5 ημερών μετά να ορκιστείς. Λέμε εμείς τώρα, σκεφτόμενοι λοιπόν, πονηρά, μήπως το κάνουν και σε άλλες διαδικασίες πιο σημαντικές. Μήπως το κάνουν και σε διαδικασίες που ξέρω εγώ εμπλέκεται μέσα κάτι το οικονομικό. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα πάει το μυαλό σας στο οποιοδήποτε εκεί. Εγώ σας λέω δημόσια σκεφτόμενη πονηρά. Έτσι. Άμα το κάνουν εδώ, γιατί να μην το κάνουν και παρακεί. Έτσι. Πάμε λοιπόν και παρακάτω. Δεν βγαίνει κανένας να απαντήσει. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν το τι έγινε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα πρακτικό ορκομοσίας το οποίο το υπέγραψε ο κ. Δημόπουλος χωρίς να είναι παρόν. Και μάλιστα διαβεβαίωσε ο κύριος Δήμαρχος ότι ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Μιλιάδης, έκανε τον έλεγχο των πρακτικών. Ναι. Και ελέγχθηκε. Εντάξει. Ναι. Αφού λοιπόν μας έδωσε το πρακτικό, ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει και δεύτερο πρακτικό. Το οποίο υπέγραψε ο κύριος Δημόπουλος εκ των υστέρων. Άλλη μέρα το υπέγραψε. Ναι, αυτό. Και εκείνο δήθεν τάχα μου, εκ παραδρομής λέει υπογράφηκε. Εκ παραδρομής το δεύτερο πρακτικό. Το πρώτο πρακτικό εκ παραδρομής. Το πρώτο. Ναι. Ακούστε τώρα λοιπόν. Επανερχόμαστε ευθύς αμέσως στις 2 Δεκάτου με καινούργια αίτηση. Ναι. Και λέμε το εξής. Δώστε μας και το δεύτερο πρακτικό και όλη την αλληλογραφία. Εισερχόμενα, εξερχόμενα, πρακτικό. Ναι. Πράγματι, μας απαντάει λοιπόν η Δημοτική Αρχή και μας δίνει μόνο το πρακτικό. Ναι. Μάλλον, συγγνώμη. Κάνουμε την αίτηση στο Δήμο Συνδικής και ζητάμε το δεύτερο πρακτικό και όλη την αλληλογραφία.
Την αίτηση την κάναμε 2 δεκάτο. Ναι. 2 δεκάτο. Mm-hmm. Δείτε τώρα καινούργια συστήματα στο Δήμο Συντικής, ε. Πρωτοτυπία και εδώ. Λοιπόν, το έγγραφο χαρακτηρίζεται 2 δεκάτο από τον Δήμαρχο. Σφραγίδα υπογραφή του Δημάρχου. Χαρακτηρίζεται 2 δεκάτο από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Και χαρακτηρίζεται και υπογράφεται. Και πρωτοκολλείται, παρακαλώ, στην υπηρεσία 3 δεκάτο. Γιατί αυτό? Γιατί έλαβε εντολή το πρωτόκολλο να μην πρωτοκολλεί κανένα έγγραφο που αφορά αυτή την υπόθεση, εάν πρώτα δεν περάσει από τον Δήμαρχο και τον Γενικό Γραμματέα. Κύριε Αβράμη, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Το πρωτόκολλο. Όχι, ένα λεπτό σα παρακαλώ. Πώς δεν μπορεί, το πρωτόκολλο είναι πρωτόκολλο. Το εδώ, πρωτόκολλο κοιτάξτε, δεν το ακουμπάει κανείς και αυτά τα κενά που τυχόν μπορεί να αφήνουμε είναι. Δεν εκεί πέφτει η συνεννόηση. Δεν θα λέτε σε τίποτα δεν μπορεί να συμβεί. Όχι. Τώρα μην μου το κάνετε ως την Εγνατία και εσείς τίποτα δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή πώς θα γίνει η δουλειά τώρα. 2 δεκάτου. Να μαλώνουμε για τα πρωτόκολλα τώρα. 2 δεκάτου υπογράφει ο Δήμαρχο. 2 δεκάτου υπογράφει ο Γενικό Γραμματέα. 3 δεκάτου πρωτόκολλο. Εσείς, άμα πέστε σε κανένα πιο σοβαρό θέμα, θα κάνετε κανένα μήνα να πάρετε πάλι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, από τις 2 δεκάτου που υποβάλαμε το έντυπο αυτό, το αίτημα αυτό, και ζητάμε το δεύτερο πρακτικό του κυρίου Δημόπουλου, μαζί με την αλληλογραφία εισερχόμενη-εξερχόμενη, σήμερα έχουμε 16 του μηνός. Ναι. 14 μέρες. Ναι. Απάντηση δεν λάβαμε. Γιατί? Δεν λάβαμε. Γιατί? Γιατί όπως μας απάντησε. Ένα χαρτί θα σας δώσω. Θα σας πω. Γιατί η υπηρεσία μας είπε το εξής, ότι ο φάκελος αυτός τον χειρίζεται ο κύριος Δήμαρχος και μόνο από εκεί μπορούμε να πάρουμε. Ωραία. Πού είναι ακόμα περιμένουμε. Γιατί πού είναι ο Δήμαρχος? Ακόμα περιμένουμε. Δεν είναι ο Δήμαρχος στη Συντική. Ο Δήμαρχος είναι στη Συντική. Τότε. Αλλά φαίνεται με τα δικά μας θέματα δεν ασχολείται. Αλλά επειδή γνωρίζαμε ότι δεν πρόκειται να μας απαντήσουν, μάλλον το υποψιαστήκαμε. Εμείς λοιπόν στις 4 του μηνός, μετά 2 μέρες, έτσι. Απευθυνθήκαμε στην αποκεντρωμένη περιφέρεια. Πήγαμε στην αποκεντρωμένη περιφέρεια, κάνουμε καινούργιο αίτημα και λέμε το εξής. Δώστε μας το πρωτόκολλο ορκομοσίας, τα πρωτόκολλα ορκομοσίας του κυρίου Δημόπουλου. Της 1 Σεπτεμβρίου, γιατί τις 30 το είχαμε. Ναι. Πραγματικά, η περιφέρεια με το έγγραφό της 7 του μηνός, μετά από 3 μέρες, μας απαντάει και μας λέει: πάρτε το πρωτόκολλο του κυρίου Δημόπουλου. Τι λέει? Να το πρακτικό του κυρίου Δημόπουλου. Τι λέει το πρακτικό? Να το υπογραφή του, έτσι. Το πρακτικό όμως τι λέει? Ότι απλά ορκίστηκε στις 1 Σεπτεμβρίου και 9 η ώρα το πρωί. Για ποιον λόγο δεν ορκίστηκε στις 30, με ποιον τρόπο αιτιολόγησε την απουσία του και με ποιον αριθμό πρωτοκόλλου κλήθηκε και με ποιον αριθμό πρωτοκόλλου αιτιολόγησε την απουσία του, τίποτα. Εσείς φταίτε που δεν ζητήσατε και το πρώτο πρωτόκολλο. Τα ζητήσαμε όλα. Όχι, αυτό και το δεύτερο. Πρώτο πρωτόκολλο εδώ είναι. Όχι, το πρώτο πρωτόκολλο από την περιφέρεια. Τα ζητήσαμε. Από την αποκεντρωμένη. Μη στεναχωριέστε. Σιγά-σιγά. Είπα, παζλ είναι. Κομμάτι-κομμάτι. Θα φτάσουμε και εκεί. Ήμαρτον κι εσείς με το πάζλ όμως. Ναι. Δηλαδή για μια ορκομοσία μιλάτε. Ναι, για μια ορκομοσία, για να δείτε δηλαδή πόσο υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου και μας. Για όχι τίποτα άλλο. Και μας λένε, ενδιαφέρον. Μας λένε και θα σας βγάλουμε και χαζούς. Ναι, καλά. Κάποιοι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μας λέει η περιφέρεια ότι υπάρχει το πρακτικό υπογεγραμμένο από τον κύριο Δημόπουλο. Το δεύτερο. Το δεύτερο και μας το δίνει όπως πρέπει να μας το δώσει. Πολύ ωραία. Πλην όμως. Ενώ και στην περιφέρεια ζητήσαμε να μας δώσει την αλληλογραφία, δεν μας την έδωσε. Και αφού το διαπιστώσαμε εκ των υστέρων, επανερχόμαστε με δεύτερη αίτησή μας. Αμάν και εσύ σε μονή πια, ναι. Νάτι. Με δεύτερη αίτηση λοιπόν, ξαναπάμε στην περιφέρεια και λέμε με το έγγραφό σας τάδε, μας δώσατε το πρακτικό τάδε, αλλά θέλουμε όλη την αλληλογραφία. Ναι. Λοιπόν, πράγματι αυτό στις 10 του μηνός το καταθέσαμε. Μετά από λίγες ημέρες, στις 14 του μηνός, η περιφέρεια. Μας απαντάει κανονικά. Περιμένετε τώρα, όλη αυτή η δουλειά γίνεται εδώ στις Σέρρες, έτσι. Δεν πάτε αποκεντρωμένοι. Όχι, στην περιφέρεια ευτυχώς ήταν στις Σέρρες. Εδώ στις Σέρρες. Το τμήμα διοίκησης και οικονομικών των Σερρών με αρχές 67. Λοιπόν. Με δεύτερη αίτηση λοιπόν, επανερχόμαστε στην περιφέρεια και λέμε: μας δώσατε με το πρακτικό, αλλά δώστε μας και την αλληλογραφία. Και εδώ λοιπόν κλείσαν όλα, τελειώσαν τα όλα. Δεν χρειαζόταν από εδώ και πέρα πλέον τίποτα άλλο να ψάχνουμε. Ό,τι και να λέει κανένας, ό,τι και να ισχυρίζεται, ό,τι και. Εδώ πέρα τελειώσαν όλα. Δείτε τι μας απαντάει η περιφέρεια. Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών και απαντώντας την από 10 δεκάτου αίτησή σας, σας γνωρίζουμε ότι. Γράφει εδώ τα πρωτόκολλα κτλ. Ότι αυτό, δηλαδή το δεύτερο πρωτόκολλο του κυρίου Δημόπουλου. Της 1/9, έτσι, το δεύτερο. Αυτό εγχειρίστηκε στην υπηρεσία μας από υπάλληλο του Δήμου Συντικής. Ακούτε? Από υπάλληλο του Δήμου Συντικής, χωρίς διαβιβαστικό έγγραφο, συμπληρωματικά με το ανωτέρω πρακτικό. Ξαναπείτε το μου λίγο, σας παρακαλώ. Αυτό. Τι μας λέει η κοντολογής η περιφέρεια? Ξαναπείτε το μου λίγο. Ότι αυτό το πρακτικό που εσείς μας ζητάτε μαζί με την αλληλογραφία,
μας εγχειρίστηκε στην υπηρεσία, ήρθε στην υπηρεσία δηλαδή στην αποκεντρωμένη, ναι, από υπάλληλο του Δήμου Συντικής που το έφερε με το χέρι δηλαδή. Το δεύτερο πήγε κάποιος, ναι, ναι, πήγε κάποιος υπάλληλος, ξεκίνησε κάποιος υπάλληλος και πήγε στην αποκεντρωμένη και έφερε ένα πρακτικό με το χέρι. Ούτε πρωτόκολλο, χωρίς διαβιβαστικό έγγραφο, συμπληρωματικά δήθεν για το ανωτέρω πρακτικό. Δηλαδή τι, είπα ότι ξέρετε τι, εμείς αυτό το δεύτερο πρακτικό ξεχάσαμε να σας το δώσουμε και βάλτε το. Και πάλι όμως μου λέτε ότι κάποιος το πήγε το πρωτόκολλο, δηλαδή ούτε καν υπηρεσιακά δεν το έστειλα. Αυτό λέω. Επίσημα, αλλά και πάλι λείπει μια αιτιολογία μέσα. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Λοιπόν, ένα συμπληρωματικό χωρίς τίποτα, χωρίς διαβιβαστικά, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, δείτε όμως αυτό το συγκεκριμένο. Ναι. Έγγραφο του Δήμου Συντικής, πόσο χαρακτηριστικό είναι. Δηλαδή. Στις 16 του μηνός, ο Δήμος Συντικής με το έγγραφό της, με έγγραφό του ο Δήμος, απέστειλε στην περιφέρεια τα πρακτικά. Ναι. Τα πρακτικά ορκομοσίας. Mm-hmm. Και τι λέει. Σας στέλνουμε το πρακτικό ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Το πρακτικό ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή τι, της 30 Αυγούστου. Ναι. Εκεί που ήταν και η υπογραφή του κύριου Δημόπουλου. Έτσι. Και ξεχωριστά τα πρακτικά των αναπληρωματικών συμβούλων που κλήθηκαν για ορκομοσία. Άλλο δηλαδή πρωτόκολλο δεν στείλανε στις 16 του μηνός. Ναι. Άρα λοιπόν, πώς θα πάει ένα άλλο έγγραφο μετά για το να δεύτερο λοιπόν, πρακτικό. Επειδή πραγματικά αρχίζουμε εδώ και αυτοκαρφώνονται. Χάνουμε... Αυτοκαρφώνονται λοιπόν ότι αυτό το πρακτικό το δεύτερο του κυρίου Δημόπουλου προσκομίστηκε μετά τις 16 του μηνός. Άγνωστο σε ποιον χώρο, μετά ποια ώρα και από ποιο... Μετά τις 16 Σεπτεμβρίου. Στις 16 φύγανε επίσημα τα έγγραφα πρακτικά τις 30 και αναπληρωματικών. Πουθενά δεν αναφέρεται το Δημόπουλο το δεύτερο. Πουθενά. Ωραία. Άρα λοιπόν εγχειρίστηκε διαχειρός, δεν ξέρουμε πότε. Δεν ξέρουμε με ποιον, ποιος ήταν αυτός ο υπάλληλος. Πήραν δηλαδή κάποιον υπάλληλο και τον είπανε πήγαινε βάλε βενζίνη από τη τσέπη σου να καταθέσεις ένα έγγραφο στην περιφέρεια. Ποιος το πήγε άραγε. Για να ολοκληρώσουμε τώρα κύριε Αβραμού, σας παρακαλώ βοηθήστε μου και πείτε τι θα κάνετε από τη δική σας πλευρά. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε ένα θέμα με το Δήμο. Η αξιοπιστία φαίνεται ότι κάπου χάνεται. Και χάνεται γιατί δεν υπάρχει και η επίσημη απάντηση από την Δημοτική Αρχή. Όποια και αν είναι, δεν έχουμε κάνει 14 μέρες. Εγώ το είπα και χθες, φιλοξενώντας εδώ την κυρία Φιταγκουρίδου, ότι πραγματικά θα μπορούσε ο καθένας μας να δεχθεί ότι ρε παιδιά, εντάξει, εκ παραδρομής κάναμε ένα λάθος. Δεν ήταν εκεί ο κ. Δημόπουλος. Δεν ξέρω πώς μπήκε η υπογραφή του μέσα στα χαρτιά τα πολλά. Τελικά ορκίστηκε άλλη μέρα. Όλα καλά, όλα ανθυρά και κανένα πρόβλημα και πάμε στα σημαντικά του Δήμου. Εδώ δεν υπάρχει απάντηση όμως και εδώ μου δίνεται και περίεργες ημερομηνίες. Γιατί τα πράγματα είναι απλά. Και επίσης η αποκεντρωμένη. Δεν μπορεί μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα να δέχεται ένα δεύτερο έγγραφο που δείχνει ότι κάποιος ορκίστηκε, χωρίς να ελέγξει το πρώτο, χωρίς να δει αν υπάρχει υπογραφή του και εκεί και χωρίς να υπάρχει και αιτιολογία της απουσίας. Αυτό είναι δηλαδή, τα ερωτήματα. Αν είχατε εκλεγεί εσείς δημοτικός σύμβουλος, δεν θα μπορούσατε να πείτε Α, εγώ πήγα εκδρομή με τη γυναίκα. Μου εκείνη την ημέρα, θα πάω εκδρομή με τη γυναίκα μου. Δεν μπορώ να έρθω να ορκιστώ. Θα έρθω άλλη μέρα. Υπάρχει, όχι, δηλαδή, αυτά καθορίζονται. Πάμε τώρα λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι. Πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη αιτιολογία. Πάμε στο τελευταίο λοιπόν κομμάτι. Αυτό και να κλείσουμε. Που είναι έτσι, που είναι η αιτιολόγηση αυτών των γεγονότων. Ωραία. Υπάρχει εγκύκλιο σχετική, η οποία έχει εκδοθεί στις 21/8/19 και λέει πώς γίνεται η ορκομοσία των αιρετών. Εντάξει, βέβαια αυτή την εγκύκλιο την ξέρουν οι πάντες. Λοιπόν, δείτε λοιπόν τι λέει. Για να, αν κάποιο δεν ορκιστεί, έχει δικαίωμα να ορκιστεί μετά 5 μέρες. Αλλά με ποιον τρόπο. Να σε δικαιολογήσει. Διάστημα 5 ημερών, όχι μετά. Ναι, ναι, σε διάστημα 5 ημερών μετά. Λοιπόν, ναι. Κατά την ημέρα, λοιπόν, να ενημερώσει για ποιοι είναι οι λόγοι που, που υπάρχουν και δεν μπόρεσε. Και μάλιστα λέει, η ενημέρωση αυτή για λόγους ασφαλείας δικαίου, ορθό είναι να είναι έγγραφη και να πρωτοκολληθεί στο Δήμο. Α, μπράβο, αυτό λέμε λοιπόν. Εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης. Διαβάστε τα γιατί, όχι. Λοιπόν. Εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης. Επειδή λοιπόν δεν υπήρχαν πρωτόκολλα, επειδή όλα έγιναν να τον βάλουμε να ορκιστεί, επειδή δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, επειδή δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος, επειδή υπήρχε υποκειμενικός λόγος και όχι αντικειμενικός όπως ορίζει η νομοθεσία, έπρεπε λοιπόν να μπει στο πρακτικό της 30. Γιατί να μπει στο πρακτικό δεν και καλά, για εντάξει. Για να μην πάρει χαμπάρι κανένας και να περάσει έτσι. Τι επειδή να περάσει, δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Μα αν δεν το δημοσίευε η γραφή της συνδικής θα παίρναμε χαμπάρι. Κύριε Αβράμου μου, ρωτάω και με αυτό κλείνουμε.
γιατί είτε και καλά ο κύριος Δημόπουλος έπρεπε να φαίνεται ότι ορκίστηκε την πρώτη μέρα. Γιατί ο κύριος Παναγιωτίδης έπρεπε να κρατήσει το σύμβουλό του για να μην έχει προβλήματα ότι έχασε ένα σύμβουλο και δεν φρόντισε να τον έχει εκεί πέρα. Και επειδή πολιτική μου άποψη είναι αυτή εδώ πέρα, και επειδή ο κύριος Δομουχτσίδης ήθελε να χτίσει συμμαχίες με τον κύριο Παναγιωτίδη για τις μεθεπόμενες εξελίξεις. Καλή, θα τις έκτιζε τις συμμαχίες. Τις έκτιζε, ναι, τις έκτιζε. Τότε τι, αυτό τι ακριβώς. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι απλά. Έτσι. Ωραία. Και ξέρετε, για να κλείσουμε, κυρία μου, ένα λεπτό. Και ξέρετε όλα αυτά εδώ πέρα που γίνανε πάνω σε ποια διαδικασία. Στη διαδικασία που όλοι ορκίστηκαν να είναι, λέει, πιστοί στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνουν τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους. Εκεί πάνω λοιπόν γίνανε, εντάξει, όλα αυτά εδώ πέρα τα γεγονότα. Δηλαδή τώρα, σε αυτή την πράξη, την κορυφαία, της ορκομοσίας, γίναν όλα αυτά τα αίσθημα. Αν μου το ανατρέψετε και αυτό, πραγματικά θα είναι να καταργηθεί η γενικός ακριβώς, ακριβώς εκεί πάνω γίναν όλα αυτά τα αίσθη στο Δημοτικό Συμβούλιο Συνδρομικάσης. Λοιπόν, συνδικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για το φιλοξενία. Το θέμα θα έχει συνέχεια, γιατί είπαμε ότι θα το λέμε κάθε μέρα μέχρι να πάρουμε μια απάντηση. Καταθέτουμε, αφού έχουμε και τα τελευταία στοιχεία, στην αποκεντρωμένη περιφέρεια και κοινοποίηση των εισαγγελέων, και από εκεί και πέρα διαδικασίες θα κινηθούν. Εγώ απευθύνομαι, δεν θα φτάσουμε ούτε σε εισαγγελίες ούτε σε τίποτα. Απευθύνομαι στον Δήμαρχο, τον κύριο Δομουχτσίδη, τον οποίο, ο οποίος ξέρει πόσο το εκτιμώ και πραγματικά θέλω να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας δώσει μια απάντηση. Δεν είναι για να μαλώνουμε για τα γραφειοκρατικά αυτά και πραγματικά δεν καταλαβαίνω και γιατί ντε και καλά να ορκιστεί κάποιος ο οποίος δεν ήταν παρόν. Κάντε τα καλά, δεν τρέχει κάτι. Τι να πω τώρα. Έτσι. Σας ευχαριστώ, κύριε Βράμου, να είστε εγώ καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.